ο λόγος για τον κύριο Τάκη Δούμα, αρχιτέκτον μηχανικός του έργου της Νέας Τούμπας. Νομίζω έχουμε αρκετά να το ρωτήσουμε και να μας δώσει τα φώτα του. Καλησπέρα κύριε Δούμα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είστε καλά? Ναι, δεν ξέρω αν ακουγόμαι καλά, γιατί είμαι σε ένα σημείο που ενδεχομένως δεν υπάρχει ιδιαίτερο σήμα, αλλά... Καθίστε εκεί που είστε, ακούγεστε καλά. Καθίστε εκεί που είστε, μην κουνιέστε καθόλου. Ακίνητο τελώς είμαι, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, έχουμε συνεχώς πράγματα που φεύγουν ένα-ένα από το κεφάλι σας και από, και από το κεφάλι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το γήπεδο. Ναι. Φαίνεται πως βρίσκεται άκρη με το Καφτατζόγλιο. Είναι το και το θέμα τις επόμενες μέρες να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πείτε μας λίγο τώρα τις φρέσκες εξελίξεις και τι περιμένουμε μετά. Η εξέλιξη είναι ότι περιμένουμε την τελευταία σχεδόν πράξη της υπόθεσης αυτής. Περνάει Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την αύριο και νομίζω Δευτέρα ή Τρίτη θα περάσει Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και θα οδηγηθεί ο τελικός φάκελος πλέον μετά τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβούλου, η οποία θα είναι θετική όπως και να είναι, γιατί δεν υπάρχει αντικείμενο που συζήτηση ουσιαστικά. Θα οδηγηθεί ο φάκελος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να από εκεί και πέρα να καθαρογραφεί το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και να σταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αύριο στις 12 είναι. Από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Αν έκανε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και νομίζω η Δευτέρα ή Τρίτη είναι, υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, αλλά θα ειδοποιηθώ μάλλον. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Υπάρχει μία και μοναδική ένσταση. Είναι αβάσιμη? Ναι. Ο Δήμος κρίνει ότι είναι αβάσιμη. Από όσο έχω υπόψη μου και εγώ είναι. Δεν έχει αντικείμενο. Δεν υπάρχει αντικείμενο συζήτηση. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει κανένα. Έχει να κάνει με το ύψος, του έργου, κύριε Δούμα? Ναι, έχει να κάνει με, δεν είναι ένσταση για το ύψος του έργου. Έχει να κάνει με μια τεχνική του στο πού θα τοποθετηθεί το κτίριο σε σχέση με το ύψος του έργου, το οποίο θεωρείται αβάσιμο. Γιατί απλά θα εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Οπότε για αυτό το λόγο η κτίση στην ένσταση είναι ότι είναι αβάσιμη. Μάλιστα. Να δώστε μας λίγο το χρονοδιάγραμμα. Τελειώνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε προεδρικό διάταγμα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μικρές λεπτομέρειες όλα. Σύμπλη είναι ένα μήνα πάνω κάτω. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία στην οποία κανείς να έχει λόγους να περιμένει ή να φοβάται ή να κάνει. Είναι θέμα χρόνου. Μάλιστα. Να τρέξουν τα θέματα. Ναι. Μέχρι το τέλος του 2021 θα έχετε, δηλαδή, μέχρι το τέλος του 2021 θα έχετε στα χέρια σας το προεδρικό διάταγμα που θα επιτρέπει. Το προεδρικό διάταγμα. Να γίνει οποιαδήποτε μελέτη για ένα νέο γήπεδο, να γκρεμιστεί αυτό, να κάνει ο ΠΑΟΚ ό,τι θέλει και να χτίσει το καινούργιο του γήπεδο. Μάλιστα. Αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο θεωρώ ότι είναι, βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν είναι απλώς μία άδεια. Θα είναι μια θετική απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας, δηλαδή θα είναι κάτι το οποίο είναι απρόσβλητο. Απρόσβλητο, σωστό. Κύριε Δούμα. Δεν πρόκειται δηλαδή κάποιος να έχει το φόβο αν μπορεί να γίνει, αν δεν μπορεί να γίνει, δεδομένου ότι θα γίνει. Ένα πράγμα θα χρειάζεται, μόνο λεφτά και διάθεση. Λοιπόν, χρήματα. Βασικά και τα διαδικτυακά τα χρήματα. Θέλω να ρωτήσω κάτι θεωρητικό τώρα. Τέτοιες ερωτήσεις σε μηχανικούς και αρχιτέκτονες δεν κάνουμε, αλλά αν υποθέσουμε ότι. Υπόθεση είναι. Ξεκινά το έργο, δεν θα ξεκινήσει, λέω, ξεκινά 1 Γενάρη του 2022. Μαζί με απρόπτα, προβλήματα, διάφορες. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να το παραδώσει, να το παραδώσετε προς χρήση? 24 μήνες, 36 μήνες. Σας κάνω. Λοιπόν, μας ακούτε τώρα καλύτερα? Παρά το ότι ήμουν ακίνητος. Σας πιστεύουμε, δεν ευθύνετε εσείς. Λοιπόν, κύριε Δούμα, πολλοί κόσμος ρωτάει το εξής. Αν υποθέσουμε ότι 1 Γενάρη του 2022 ξεκινήσουν οι εργασίες. Υπόθεση είναι. Ναι. Πόσο καιρό θα χρειαστείτε για να παραδώσετε το έργο? Κοιτάξτε να δύο λεπτάκια. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την επόμενη φάση του έργου. Δηλαδή, ναι, θεωρητική. Γι' αυτό λέω. Είναι θεωρητική ερώτηση. Ναι, άρα λοιπόν, εάν θεωρήσει κανείς ότι η μελέτη ενός γηπέδου θέλει κατελάχιστον ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να ολοκληρωθεί. Δεν είναι μια μελέτη ενός σπιτιού που καταλαβαίνετε την κάνετε και τελειώνει σε ένα μήνα.
Όχι για να βγει άδεια, να ολοκληρωθεί μια μελέτη. Με όλα τα δεδομένα. Σε μια σύνθετη μελέτη με πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το γήπεδο, είναι όλα. Είναι η υπογειοποίηση, είναι πολλά ζητήματα μαζί. Έτσι. Άρα λοιπόν όλα αυτά, αν υποθέσει κανείς ότι το καλοκαίρι του 21, του 22, συγγνώμη, θα μπορούσε να αρχίσει να γκρεμίζει και να χτίζει το καινούριο, θα έλεγα, όπως είπα πριν, αρκεί να έχει διάθεση και χρήματα, σε 2 με 2,5 χρόνια μπορεί κάποιος να έχει ολοκληρώσει όλες αυτές τις εργασίες. Μάλιστα. Άρα το σενάριο, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο καινούργιο του γήπεδο με τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του, είναι ένα εφικτό, απόλυτα εφικτό σενάριο. Βέβαια. Δεν είναι μια υπόσχεση έτσι όπως την άκουσα εγώ, η οποία είναι, ξέρετε, από αυτές που γίνονται για να φανεί κάποιος ευχάριστος. Όχι. Είναι μια υπόσχεση η οποία έχει δυνατότητα να υλοποιηθεί. Είναι πραγματική. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι πραγματική υπόσχεση, φαντάζομαι ότι είναι, αλλά έχει όλες τις πιθανότητες να γίνει πράξη. Χρόνος, αν υπολογίσουμε ότι από τις αρχές του 22 στο 26 είναι 4 χρόνια. 4 χρόνια είναι υπέρα αρκετά στο να γίνει ένα νέο γήπεδο. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δύο ερωτήσεις από μένα. Εάν η μέχρι τώρα πορεία του έργου είναι μέσα στο αρχικό χρονοδιάγραμμά σας, είναι λίγο πιο μπροστά, είναι λίγο πιο πίσω, όπως το σχεδιάζετε όταν βρισκόσασταν όλοι μαζί για πρώτη φορά και αρχίσατε επί της ουσίας να θέτετε το ένα θέμα μετά το άλλο. Και το άλλο ερώτημα είναι αν έχετε προχωρήσει ή αν έχουν προχωρήσει κάποιοι άλλοι με το σχέδιο ή ακόμα δεν υπάρχει τίποτα και θα τα δουν όλα πάνω σε μια λευκή κόλλα χαρτί όταν έρθει το προεδρικό διάταγμα. Ξεκινάω από το δεύτερο. Δεν έχει, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν έχει σχεδιαστεί τίποτα που να αφορά το γήπεδο. Mm-hmm. Και αυτό είναι εύλογο διότι ο επενδυτής περιμένει το προεδρικό διάταγμα. Όλα τα υπόλοιπα γιατί να τα κάνεις τα σχέδια αυτά αν τυχόν δεν θα είχες το προεδρικό διάταγμα. Ξεκινάς από εκεί λοιπόν. Από την ώρα που το έχεις το προεδρικό διάταγμα στα χέρια mm-hmm. σου, από εκεί και πέρα κάνεις ό,τι ακριβώς θέλεις, όπως ακριβώς το θέλεις. Τα πλαίσια αυτού του πράγματος που σου επιτρέπει το προεδρικό διάταγμα. Τώρα, εάν είμαστε μέσα στον χρόνο τον προβλεπόμενο ή όχι. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δύσκολα έχουν έναν προβλεπόμενο χρόνο. Ξεκινήσαμε κάπου στις αρχές του 19, την άνοιξη του 19 ξεκινήσαμε για πρώτη φορά. Ξεκινήσαμε να συζητάμε με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με την Περιφέρεια και την ΠΑΕ και τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ για αυτό το ζήτημα. Είμαστε δηλαδή περί τα 2 χρόνια και κάτι, ας πούμε, από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είμαστε εντός χρονικού χρονοδιαγράμματος. Κάποια στιγμή τρέξαμε λίγο πιο γρήγορα από αυτό, αλλά ξέρετε, δεν ήταν και φυσιολογική κατάσταση. Αυτά με το lockdown, με τον COVID κτλ. Όλα είχαν τις καθυστερήσεις τους. Θες, είχαν καθυστερήσεις. Λογικό, ναι. Άρα κάποια στιγμή πήγαμε λίγο πιο γρήγορα από αυτό, έτσι υπολογίζαμε. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι αργούμε, είμαστε όμως εντός χρόνου, δηλαδή το 2 χρόνια, 2,5 που θα κάνει μέχρι το τέλος του 2021 είναι απόλυτα λογικό χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Άλλωστε στην Ελλάδα ζούμε. Εντάξει, αυτά τα στην όλα... Ελλάδα του COVID. Στην Ελλάδα του COVID, στην Ελλάδα των καθυστερήσεων, στην Ελλάδα των γραφειοκρατιών, στην Ελλάδα των ενστάσεων, στην Ελλάδα ακριβώς, του... Ακριβώς, ο ένας κοιτάει να βγάλει το μάτι του αλουνού και εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Ακριβώς, τα έχουμε, ακριβώς, τα έχουμε βάλει όλα στους... Ναι. Στους υπολογισμούς. Με όλα αυτά τα δεδομένα είμαστε καλύτερα από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πάντως είναι εντυπωσιακό, κύριε Δούμα, έχουν χτιστεί απίστευτα στάδια στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Πώς συντονίζονται όλοι, κράτος, κυβέρνηση, ο Δήμος, υπηρεσίες, τράπεζες και πραγματικά έχουν χτιστεί, ξαναλέω, απίστευτα γήπεδα και λειτουργικά και μοντέρνα. Και στην Ελλάδα είναι λίγο το θέμα, νομίζω, λαβύρινθος και πρέπει να έχει πολλέ γνώσει και υπομονή. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, μερικές φορές τα λέμε εύκολα ορισμένα πράγματα. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς, περίπου να πούμε, ξέρω εγώ. Η Manchester City, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Έκανε καινούργιο γήπεδο. Από τη στιγμή που ξεκίνησε να το βάλει πάνω στο τραπέζι, να ξεκινήσει τη συζήτηση, μέχρι την ώρα που ξεκίνησε να το χτίζει, τι χρονικό διάστημα πέρασε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Mm-hmm. Ή δεν έχουμε αυτή την πληροφορία. Σίγουρα, βέβαια, δεν λειτουργούν τα ζητήματα εδώ με έναν τρόπο όπως θα τον θέλαμε όλοι. Αλλά δεν είναι ότι μην κατηγορούμε και άδικα τον εαυτό μας. Εντάξει. Υπάρχει γραφειοκρατία, αυτό είναι αλήθεια, αλλά υπάρχει και το ενδιαφέρον από την πλευρά, ας πούμε, της πολιτείας γι' αυτό. Δηλαδή, για αυτό το γήπεδο του ΠΑΟΚ, για τη Θεσσαλονίκη γενικότερα, υπήρξε μια ταύτιση, κοινή άποψη του Δήμαρχου, του πριν, του σημερινού, του Περιφερειάρχη, ο ίδιος ήταν και προηγούμενο και τώρα.
την ίδια στιγμή για το ίδιο θέμα της κυβέρνησης και της προηγούμενης και της σημερινής, του σημερινού ας πούμε Μακεδονίας Θράκης, του Σταύρου, του Καλαφάτη. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν με τον α ή β τρόπο έχουν βοηθήσει δείχνοντας το ενδιαφέρον τους. Μάλιστα. Αλλά παράλληλα, καταλαβαίνετε ότι ορισμένα πράγματα έχουν τις προθεσμίες τους, τους χρόνους τους. Δεν μπορούν να γίνουν γρηγορότερα. Συν τον COVID, μην το ξεχνάμε. Δεν το ξεχνάμε. Παράλληλα, αυτό που απασχολεί είναι η μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο Καθατζόγλιο και συζητούσαμε νωρίτερα με το Στέργιο ότι αυτό... Εμένα δεν με απασχολεί γιατί δεν είναι από τα αντικείμενα με τα οποία. Το ξέρω. Άλλο θα πω. Ναι. Γιατί υπάρχει και εκεί εξέλιξη. Το νομοσχέδιο το αθλητικό, η ολιστική μελέτη κτλ. Προβλέπει και αυτό που ΠΑΟΚ ζητούσε, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζητούσε δηλαδή, για να έρθει σε συμφωνία με το Καθατζόγλιο. Η ερώτησή μου είναι, εκεί θα χρειαστούν κάποια έργα υποδομής. Και εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή θα χρειαστεί ένα διάστημα. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά. Δεν είναι στο αντικείμενό μου το θέμα αυτό. Καταλάβατε, δεν έχω ασχοληθεί. Ναι, όχι. Απλά μηχανικά ρωτάω. Ναι. Κοιτάξτε τα έργα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι... τα έργα θέλουν δύο πράγματα. Βασικά θέλουν αδειοδοτήσεις και λεφτά. Εντάξει, και το χρόνο υλοποίησης. Ο χρόνος υλοποίησης δεν είναι πάντα το μεγαλύτερο. Δεν είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που κάνει ένα έργο, ίσως τα άλλα να κάνουν πιο πολύ χρόνο. Όπως να κάνει και το χρόνο το να βρεις λεφτά. Βέβαια για τον ΠΑΟΚ δεν ισχύει αυτό. Για τον επενδυτή λέω δεν ισχύει αυτό ενδεχομένως. Αλλά ώστε να μπορέσεις τις διαδικασίες του Καθατζόγλιου και τις οργανώσεις για να εγκριθούν τα διάφορα καινούργια έργα κτλ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ακόμη μια παράμετρος την οποία πρέπει να αντιλαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Το Καθατζόγλιο δεν είναι γήπεδο ΠΑΟΚ, είναι γήπεδο κράτους. Άρα οτιδήποτε πάει να κάνεις για να το χρησιμοποιήσεις εσύ, πρέπει να έχει και τη σύμφωνη γνώμη και των τεχνικών υπηρεσιών του κράτους. Δηλαδή ότι αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο γίνεται προς όφελος της εγκατάστασης. Και όχι μόνο προς όφελος αυτού που θα το χρησιμοποιήσει. Άρα αυτό δεν τα περιπλέκει, αλλά βάζει πρόσθετους ελέγχους. Φαντάζομαι ότι και αυτοί θέλουν τον χρόνο τους. Νωρίτερα που είπατε, ήσταν ξεκάθαρος για το σχέδιο, κύριε Δούμα, ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει και είναι λογικό το πάει βήμα-βήμα. Άρα. Ναι. Δεν μπορούμε ακόμα ούτε εσείς ούτε κάποιος άλλος να δώσει ένα στίγμα στον κόσμο, γιατί ξέρετε, απασχολεί πολύ τον κόσμο. Τι χωρητικότητα θα έχει η Νέα Τούμπα, ναι. Πώς θα είναι η φωλιά του αετού, θα είναι τετράγωνη στρόγγυλη. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, το γήπεδο σαν σχήμα, σαν μέγεθος, θα έλεγα ότι δεν θα είναι πολύ διαφορετικό από το σημερινό γήπεδο, σαν μέγεθος. Ναι. Προφανώς θα είναι ένα γήπεδο πολύ πιο λειτουργικό και πολύ πιο άρτιο από το σημερινό. Θα είναι ένα καινούριο γήπεδο. Ξεκινάμε με αυτό το δεδομένο. Ξεκινάμε επίσης ότι θα υπάρχουν μια σειρά από συνοδές χρήσης, από facilities που το λέμε στα απλά ελληνικά, τα οποία θα ευνοούν την καλύτερη λειτουργία του. Δηλαδή θα υπάρχει ένα καλό εστιατόριο, ένα καλό αναψυκτήριο, ένα καλό μπαρ, ένα καλό μουσείο, ένα καλό, μια καλή boutique που μπορεί να πάρεις πράγματα αθλητικά, είτε της ομάδας είτε γενικότερα, όλα αυτά. Σε ένα πράγμα πολύ πιο οργανωμένο, πολύ πιο λειτουργικό, όπως είναι αυτά τα γήπεδα που ενδεχομένως κάποιοι έχουν δει στο εξωτερικό, τα καινούργια γήπεδα που χτίζονται. Mm-hmm. Σαν μέγεθος δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι διπλάσιο από το σημερινό, μη φανταστεί κανείς. Άλλωστε ο χώρος είναι περιορισμένος. Περίπου στον ίδιο χώρο κάνουμε τέλειο. Βέβαια. Απέρα οι θέσεις... δεν παίζει ρόλο, είναι τεχνικό ζήτημα, δηλαδή από το 30.000 να πας σε 35.000 θέσεις είναι, ξέρω εγώ, μία λωρίδα, μία τέτοια, ένα σκαλοπάτι ακόμη, καταλάβατε. Ναι, ή μία μικρή κλίση στην κερκίδα για δεν στο ίδιο περίγραμμα να χωρέσουν 2.000-3.000 θέσεις ακόμη. Mm-hmm. Άρα το 30, αυτό είναι ένα εντελώς τεχνικό ζήτημα που δεν είναι αυτό που μετράει. Όλα τα υπόλοιπα μετράνε. Το τι είδους γήπεδο, τι εξυπηρετήσεις θα έχει, ότι πραγματικά θα είναι ένα ευρωπαϊκό γήπεδο. Για να παίζει ο ΠΑΟΚ, για να πηγαίνει ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ, αλλά για να υποδέχεται και event η Θεσσαλονίκη. Και αυτή είναι μια παράμετρο στην οποία πρέπει να την λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Μάλιστα. Δηλαδή, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εμένα πιο πολύ ενδιαφέρει το ότι γίνεται ένα καινούριο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη και συμβάλλω εγώ σε αυτό. Παρά το ότι κάνει νέο γήπεδο ο ΠΑΟΚ. Προφανώς και αυτό μου αρέσει και με νοιάζει, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το άλλο θα προσφέρει πολλαπλά στην πόλη και βέβαια και στον ΠΑΟΚ. Προφανώς. Διότι ο ΠΑΟΚ θα συμβάλλει τα μέγιστα. Αυτό.
Και νομίζω ωραία. Γενικότερα ένα νέο γήπεδο, κύριε Δούμα, αλλάζει και το στάτους ενός συλλόγου και του δίνει ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν το έχει στο μυαλό του. Και τη πόλη και τη. Και ο Ιβάν Σαββίδης που θέλει έναν ΠΑΟΚ πιο αυτάρκη, πιο κερδοφόρο, νομίζω το γήπεδο είναι σημαντικό μέλος της εξίσωσης. Είναι αυτά που είπατε, μπουτίκ, εστιατόρια, το κύρος, πιο πολλές θέσεις ενδεχομένως. Φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι ακόμα θα γίνονται και tour όπως γίνεται στο εξωτερικό, γιατί πολλοί κόσμος έρχεται σε καθημερινές μέρες και θα θέλει να δει τη νέα Τούμπα. Άρα λοιπόν φαντάζομαι μπορεί να είναι και έσοδα, και έσοδα από εκεί. Όπως επίσης ενδεχομένως, ναι, μπορεί να γίνονται και αγώνες, ας πούμε, έξω από κάποια διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να γίνονται, όχι φιλικοί, να γίνονται κάποια μίνι πρωταθλήματα. Λέω, του Σαββατοκύριακου με κάποιους ομάδες οι οποίες ενδεχομένως δεν είναι το ελλαδικού χώρου. Mm-hmm. Που καταλαμβάνεις ότι μπορεί να φέρουν, ας πούμε, από μια γειτονική χώρα να φέρουν κόσμο εδώ. Να φέρουν, ας πούμε, 30-40 χιλιάδες, 50 χιλιάδες επισκέπτες που οι μισοί από αυτούς θα πάνε στο γήπεδο μέσα να δουν τον αγώνα και άλλοι μισοί θα είναι στα καφέ, στην γύρω περιοχή, στην αγορά της πόλης, ένα Σαββατοκύριακο, καταλάβατε. Αυτά είναι πλέον event στο εξωτερικό τα οποία συμβαίνουν συνεχώς. Και νομίζω αυτό έχει στο μυαλό του και ο κ. Σαββίδης που μιλάει για αυτάρκεια, γιατί κακά τα ψέματα η Τούμπα μπορεί να είναι ιστορική και να είμαστε συναισθηματικά δεμένοι όλοι, αλλά δυνατότητες δεν σου δίνει και πολλές. Μάλλον δεν σου δίνει καμία δυνατότητα πέρα από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, ναι. Και αυτό δεν φτάνει για να βγάλει τα λεφτά ενός νέου γηπέδου. Και αντιλαμβάνεστε ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει λόγο να πετάει λεφτά, γιατί δεν έχει τι άλλο να κάνει. Θα μου πείτε, όλοι βάζουν για το μεράκι τους κάτι παραπάνω, το κάτι της τους. Οκ, okay, αλλά κάτι για να έχει πραγματικά ζωντάνια και να είναι και βιώσιμο και υγιές, πρέπει να μην στηρίζεται σε λεφτά που συνεχώς το τροφοδοτείς, αλλά στα λεφτά που βγάζει το ίδιο. Βέβαια, βέβαια. Και ο ΠΑΟΚ θα ανέβει σκαλοπάτι, ή όπως κάθε άλλη ελληνική ομάδα, όταν συνεχώς παίζει σε ψηλά κλιμάκια στην Ευρώπη και είναι και οικονομικά αυτάρκης. Το οποίο σημαίνει μπορεί να κάνει μεταγραφές, μπορεί να φέρνει καλύτερους παίκτες, να φέρνει καλύτερες επιδόσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν φτάνει ένας χρηματοδότης να βάζει λεφτά. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Αυτός βοηθάει για κάποιο διάστημα. Μετά πρέπει να το πάρει σε πάνω σου, να τρέχει μόνο του αυτό το πράγμα. Μακάρι να γίνει γρήγορα αυτό. Και οδηγούνται από ό,τι θέλει. Ωραία. Καλή συνέχεια και στο δικό σας έργο. Μακάρι. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη γενικότερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στο Λίπερο. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Δούμα. Γεια σας.